Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο πέτυχε δύο παγκόσμιες πρωτιές. Η μία είναι ότι κατάφερε να υλοποιήσει τη θεωρία του διακτηνισμού, αφού μπορεί να λειτουργεί και στην Ολομέλεια ψηφίζοντας και συζητώντας το φόρο για τον νέο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, αλλά ταυτόχρονα να συνεδριάζουν οι επιτροπές των οικονομικών υποθέσεων και της παραγωγής και εμπορίου στην αίθουσα 223. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να παρακολουθεί και τις δύο διαδικασίες. Δεύτερη πρωτιά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε να μετατρέψει και να μας πείσει ότι είναι υλοποιήσιμη η μετατροπή του λύκου σε αρνάκι. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τέτοια μετατροπή, η κολοτούμπα που έκανε στην διαδικασία της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου. Μου θυμίζει αυτό το περίφημο ότι πριν το γάμο η πρίκα είναι φουσκωμένη και η νύφη υποτιμημένη, ενώ μετά το γάμο η πρίκα είναι υποτιμημένη και η νύφη είναι φουσκωμένη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδομώντας κανείς το νομοσχέδιο για τον νέο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό στοχεύει στη γενικευμένη λαιλασία της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το διπλό χαράτσι στους μικρομεσαίους ιδιοκτήτες, η φοροελαφρύνση στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, η επιλεκτικά ευνοϊκή μεταχείριση σε επενδυτές που θα εκμεταλλευτούν ακίνητα του δημοσίου, η έλλειψη προστασίας των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η απουσία ανταποδοτικότητας και τέλος δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου την ιδιαιτερότητα της γεωμορφολογίας και το μεγάλο ποσοστό της ιδιοκτησίας, ιδιοκατοίκησης που υπάρχει στη χώρα μας. Το σχέδιο νόμου αυτό, κύριε Υπουργέ, αναδεικνύει την έλλειψη της κοινωνικής ευαισθησίας της κυβέρνησής σας. Είναι το μέσο που οδηγεί στην περαιτέρω υποτίμηση ακόμα και των πιο στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και αναγκών των πολιτών, όπως είναι η κατοικία. Είναι πια ολοφάνερο ότι στοχοποιείται η μικρή και μεσαία περιουσία. Η ακίνητη περιουσία φορολογείται τόσο κατά την απόκτησή της, όσο και για τη χρήση της, αλλά και για την κατοχή της. Με τον νέο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων από τη μια μεριά και με το σχέδιο για τους πληστηριασμούς από την άλλη που καταθέσατε χθες κατεπηγόντως, παραδίνετε τους πολίτες το έλεος της ανεκτέλεκτης μνημονιακής βαρβαρότητας. Θα σταθώ επιγραμματικά σε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία του νομοσχεδίου. Πρώτον, πρόκειται για ένα νέο, άδικο και αναποτελεσματικό φόρο. Και δεν είναι καινοτόμος όπως λέτε. Ουσιαστικά περιλαμβάνει και νομιμοποιεί δια της ενσωμάτωσης το έκτακτο τέλος των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και των ΦΑΠ. Διευρύνει τη φορολογική βάση σε βάρος όμως των μη εχόντων της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας και των αγροτών. Κάνεται επιδρομή στις μικρές επαρχιακές κοινωνίες φορολογώντας τα σπίτια των αγροτών, ακόμα και τα οικόπεδα μέσα στα οποία είναι χτισμένα αυτά. Και ακόμα χειρότερα. Χρησιμοποιείται 2 μέτρα και 2 σταθμά στη φορολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων. Διαχωρίζεται τις τουριστικές επιχειρήσεις σε αυτές που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και σε αυτές που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα. Αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης είναι η άνηση φορολόγηση που δημιουργεί συνθήκες ανθέμη του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, τα καταλύματα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με ποσοστό 0,5% έως 2%, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Ενώ αυτά που ανήκουν σε εταιρείες νομικών προσώπων τα φορολογείται με ποσοστό 0,33% της χιλίης. Ένα παράδειγμα σε πραγματική διάσταση, αφού αρέσετε στα παραδείγματα. Τουριστικό κατάλημα αξίας 1.463.972 ευρώ, αν ανήκει σε νομικό πρόσωπο θα πληρώσει φόρο 483,11 ευρώ. Ενώ αν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο θα πληρώσει φόρο 7.439,72 ευρώ. Θέλω να σας ενημερώσω, κύριε Υπουργέ, ότι το 99% των τουριστικών καταλυμάτων ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Αυτές τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τη χυμαζόμενη περιφερειακή αλλά και την εθνική οικονομία, εσείς τις οδηγείτε στην καρμανιόλα των πληστηριασμών.
Διορθώστε άμεσα αυτή τη στρέβλωση. Τρία. Κύρια σημεία που αφορούν ειδικά τα νησιά. Μειώνεται η φορολογία για τα νησιά που έχουν μέχρι 3.000 κατοίκους, μέχρι όμως το 2015, αυξάνοντας κατά 50% το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας. Θεωρούμε θετική αυτή τη ρύθμιση, αλλά αναρωτιόμαστε γιατί μέχρι το 2015 και γιατί δεν την επεκτείνεται και σε μεγαλύτερα νησιά, παραδείγματος χάρη, μέχρι 8.000, γιατί θα δημιουργήσει μια αναπτυξιακή δυναμική. Στα μικρά νησιά επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών. Για παράδειγμα, στην Ίσυρο, στην Κάρπαθο και στην Τήλο, όπως έχουν διαμορφωθεί αντικειμενικές αξίες, ορισμένες περιοχές είναι ακριβότερες και από τη Μύκονο, ακόμα και από την Κηφισιά. Όσον αφορά τώρα στη διαδημοτική κινητικότητα, δεν περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για την νησιωτική χώρα, όπως προβλέπει το άρθρο 101 του Συντάγματος, αλλά και η κοινή λογική. Προσέξτε, σας υπενθυμίζω ότι στο νομό Δωδεκανήσου λειτουργούν 14 δήμοι, που είναι δήμους και νησί. Και η ενδοκοινοτική λοιπόν κινητικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Πρέπει να δώσετε στους δημοτικούς υπαλλήλους τη δυνατότητα επιλογής και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες πάνω στο ίδιο νησί, αν έχει απομείνει καμία, γιατί όλες σχεδόν τις έχετε καταργήσει. Βλέπουμε θετικά, παρά τις επιφυλάξεις και τους φόβους μας για πιθανές στρεβλώσεις που μπορεί να δημιουργήσει, τη ρύθμιση για τη μείωση του ποσοστού στο τέλος μεταβίβασης των ακινήτων από το 10% στο 3%, γιατί θα δημιουργήσει μια κίνηση στην κινηματαγορά και επομένως δυνατότητα επενδύσεων και επομένως αναπτυξιακή δυναμική στην οικοδομή. Φόρος εφοπλιστών. Η ρύθμιση αφήνει ουσιαστικά τη φορολόγηση των εφοπλιστών στην καλή τους προαίρεση. Με την έκτακτη φορολόγηση, ουσιαστικά επιχειρείτε να βελτιώσετε τη δημόσια εικόνα και να διαμορφώσετε ένα ψευδοκοινωνικό πρόσωπο για τους εφοπλιστές. Επικοινωνιακού τύπου ρύθμιση δηλαδή, και όχι ουσιαστική φορολόγηση των εφοπλιστών. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 1028 με ειδικό αριθμό 192 που την έχετε ενσωματώσει στο σχέδιο νόμου με αριθμό άρθρο 54. Με την τροπολογία αυτή χαρίζεται προκλητικά στους πολιτικούς σας φίλους, στους διαφημιστές της πολιτικής σας, στους κρατικοδίαιτους πια καναλάρχες, για τέταρτη συνεχή χρονιά τους φόρους από τα ποσά των διαφημίσεων, αναστέλλοντας με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας, περίεργο γι' αυτό, την έναρξη της εφαρμογής της φορολόγησης κατά 20% των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, επικαλούμενη προκλητικά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, λέτε και ισχύει μόνο για αυτούς και όχι για τις άλλες επιχειρήσεις. Χωρίς καν να υπάρχει κοστολόγηση αυτής της ρύθμισης για την απώλεια εσόδων για το 2014 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως και χωρίς την πρόβλεψη της αναπλήρωσης των απολειών αυτών των εσόδων από άλλες πηγές, όπως προβλέπει η έκθεση της Βουλής. Ποιο είναι αυτό το κόστος, κύριε Υπουργέ, αυτής της ρύθμισης? Ποιος θα το πληρώσει? Ποια είναι τα ισοδύναμα μέτρα, κύριε Υπουργέ? Ή επιβεβαιώνεται το ρητό που λέει «δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτης»? Εσείς, κύριε βουλευτές της συμπολίτευσης, μπορείτε να ψηφίσετε αυτή τη ρύθμιση που αποτελεί ένα χριστουγεννιάτικο μπουναμά στα μεγαλοσυμφέροντα των μεγάλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει αυτή τη ρύθμιση να την πάρετε πίσω, γιατί θεωρείται μια από τις χειρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, μια ντροπολογία. Τα δωράκια αυτά θα πρέπει να τα διαθέσετε στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες που έχουν δικαίωμα να έχουν πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα, κάνοντας δεκτές τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και τη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση θέλει να ψηφίσει σήμερα ένα πολυνομοσχέδιο χωρίς στόχο και χωρίς μέλλον, χωρίς κοινωνική ευαισθησία. Αντίθετα, σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αντίθετα, εμείς προτείνουμε φορολόγηση με ανταποδοτικά τέλη, με ανταποδοτικά ωφέλη για την κοινωνία. Στοχεύουμε σε μια συνολική μεταρρύθμιση που θα λαμβάνει υπόψη κοινωνικά κριτήρια, την ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας στην ιδιοκτησία και το συσσωρευμένο πλούτο. Σε ένα κοινωνικά δίκαιο φορολογικό καθεστώς των ακινήτων, χωρίς εξαιρέσεις και με αναπτυξιακά κριτήρια. Η
κυβέρνηση θέλει να ψηφίσει ένα πολυνομοσχέδιο που δεν έχει ούτε στόχο, ούτε προοπτική, ούτε κοινωνική ευαισθησία. Μου θυμίζει, να πω πάλι ένα ρητό, όταν ρωτήσαν τον Κόρακα πώς πάνε τα παιδιά του, αυτός απάντησε όσο πάνε και μαυρίζουν. Έτσι και εσάς κύριε Υπουργέ, τώρα τα Χριστούγεννα, να σας ρωτήσουν πώς πάει η ελληνική η οικονομία και η κοινωνία, μην διστάσετε να πείτε την αλήθεια, όσο πάει και μαυρίζει. Ευχαριστώ πολύ.